Μόλις έφτιαξα ένα τέλειο μυρωδάτο ριζόγαλο. Το έκανα σε λιγότερο από 15 λεπτά και το έκανα και χωρίς ζάχαρη. Για να τα κάνετε όλα αυτά και να μάθετε μυστικά για να σας βγαίνει πάντα το ριζόγαλο τέλειο, δείτε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, είναι το γλυκό των παιδικών μου χρόνων. Ο μπαμπάς μου ήταν από τους καλύτερους ζαχαροπλάστες και όταν του ζητούσαμε ένα πάρα πολύ γρήγορο γλυκό, αυτός μας έκανε ριζόγαλο. Και μάλιστα κρατούσε πάντα το κάτω μέρος της κατσαρόλας που είχε καραμελώσει για τον εαυτό του και κάτι ήξερε. Να ξέρετε ότι το ριζόγαλο είναι ένα γλυκό το οποίο μπορείτε να το φάτε όλο τον χρόνο. Το καλοκαίρι μπορείτε να το φάτε παγωμένο από το ψυγείο για να σας δροσίσει. Το φθινόπωρο, καλή ώρα όπως είναι τώρα, μπορείτε να το φάτε με καραμελωμένα μήλα. Το χειμώνα μπορείτε να το κάνετε με ένα υπέροχο γλυκό του κουταλιού και την άνοιξη να κόψετε φρέσκα φρούτα και φράουλες και να το απολαύσετε και να το φάτε έτσι. Μπορείτε να αρωματίσετε το γάλα με ό,τι θέλετε, με βανίλια, με μαστίχα, ακόμα και με φλούδες πορτοκάλι για να του δώσετε ωραία και διαφορετική γεύση. Θέλω να μου πείτε εσείς και να μου γράψετε από κάτω ποιο είναι το γλυκό των παιδικών μας χρόνων. Ποιο είναι αυτό έτσι που σας θυμίζει παιδική ηλικία. Λοιπόν, εμείς σήμερα το κάνουμε διαφορετικό, θα το κάνουμε πιο γρήγορο από ό,τι είναι κανονικά και θα σας πω το μυστικό που θα βγει σαν κρέμα, να γίνει κρεμώδες, γιατί έτσι πρέπει να είναι το ριζόγαλο. Χρειάζεται πάρα πολύ λίγα υλικά, είναι γρήγορο και εύκολο. Και θα το κάνουμε και υγιεινό, έτσι. Λοιπόν, θέλω φυσικά γάλα, αλλά γάλα 1,5%, με λιπαρά 1,5%. Να βγάλω λίγο αυτό, είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, βάζω το γάλα σε μια μεγάλη κατσαρόλα και θα κρατήσω πάρα πολύ λίγο για να... Θα σας πω γιατί σε λίγο. Όπα, ρίχνω λίγο έξω. Λοιπόν, το ρίχνω και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να το βάλω να ζεσταθεί, όχι να βράσει, να ζεσταθεί και θα σας πω τη συνέχεια. Ζεστάθηκε το γάλα, το φέρνω μπροστά για να το δείτε. Εσείς το κάνετε πάνω στη φωτιά. Δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να το βγάλετε εκτός φωτιάς. Έχω λοιπόν την ποσότητα που σας λέω από κάτω, όλες οι ποσότητες των υλικών είναι ακριβώς στο link από κάτω το βίντεο. Έχω λοιπόν καστανό ρύζι. Καστανό ρύζι για να το κάνω πιο υγιεινό, γι' αυτόν τον λόγο το έχω διαλέξει. Εσείς αν δεν θέλετε καστανό, μπορείτε να βάλετε κανονικό ριζάκι. Λοιπόν, το ρίχνω μέσα στο γάλα μου και το ανακατεύω. Και αντί για ζάχαρη θα βάλω μέλι. Μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός μέλι με γάλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το κάνει ακόμα πιο ωραίο το ριζόγαλο. Οπότε δοκιμάστε μια καλής ποιότητας μέλι, βάλτε το μέσα και θα δείτε πόσο πιο ωραίο θα γίνει και φυσικά πολύ πολύ πιο υγιεινό. Τώρα η ποσότητα, εγώ σας έχω βάλει περίπου 4 κουταλιές σούπας. Μπορείτε να παίξετε πάνω κάτω όσο θέλετε, όσο πιο γλυκό το θέλετε ή λιγότερο γλυκό. Λοιπόν, τα ρίχνω αυτά, τα κρατάω στην άκρη και τώρα αυτό που θα κάνω είναι να το βάλω πάνω στη φωτιά σε χαμηλή θερμοκρασία και να μην σταματήσω καθόλου να ανακατεύω. Χρειάζεται συνεχώς ανακάτεμα για να μην μου κολλήσει και το μυστικό για να κάνεις το καλύτερο ριζόγαλο είναι να το έχεις σε χαμηλή φωτιά. Αυτό λοιπόν βοηθάει να εξατμιστούν τα υγρά του και να γίνει όσο πιο κρεμώδες γίνεται. Έτσι θέλουμε να το κάνουμε. Το βάζουμε στη φωτιά, το ανακατεύουμε μέχρι να μαλακώσει το ρύζι και μας έμεινε πολύ λίγο στο τέλος για να σας δείξω πώς θα το τελειώσουμε και πώς θα το σερβίρουμε. Με υπομονή λοιπόν το ανακάτευα τόση ώρα, δεν μου κόλλησε κάτω, αυτό πρέπει να προσέχετε, να μην σας κολλήσει από κάτω. Και πάμε λοιπόν να κάνουμε τελευταία διαδικασία για να πήξει, να το δέσουμε ωραία. Το άμυλο που έχει μέσα το ρύζι έτσι και αλλιώς το βοηθάει να πήξει, αλλά εγώ θα το βοηθήσω με corn flour. Κράτησα γάλα πριν, γιατί το corn flour πάντα, ακόμα και στα φαγητά που κάνουμε, το διαλύουμε σε κρύο νερό για να μην σβολιάσει. Οπότε εγώ αντίστοιχα τώρα θα το διαλύσω σε κρύο γάλα. Θα το χτυπήσω καλά να διαλυθεί. Εντάξει, εύκολα γίνεται αυτό. Και θα το ρίξω μέσα στο ριζόγαλο για να το βοηθήσει να πήξει. Τώρα όμως, ρίχνω αυτό αρχικά. Είδατε τι ωραία που διαλύθηκε, δεν άφησε ούτε ένα σβολάκι.
θα το ανακατέψω. Αυτό το κάνετε που σας δείχνω πάνω στη φωτιά, δεν το κάνετε έτσι. Το ανακατεύω. Θα το αρωματίσω με βανίλια, που τη βανίλια πάντα στα γλυκά και οτιδήποτε κάνετε με βανίλια, τη ρίχνετε στο τέλος. Και αυτό που θα βοηθήσει να αναδείξει τη γεύση σε ό,τι έχετε βάλει, με ό,τι το έχετε αρωματίσει, είναι μία κουταλιά του γλυκού αλατάκι. Το ρίχνω μέσα, το ξαναβάζω πάνω στη φωτιά, το ανακατεύω προσεκτικά για 5 λεπτά μέχρι να πήξει. Και είμαι έτοιμος. Θα πω την κλασική κλισέα τάκα που τη λέω συνέχεια, αλλά ισχύει, δεν καταλαβαίνετε πόσο ωραία μυρίζει. Λοιπόν, αυτό που μπορείτε να κάνετε τώρα, μια διαφορετική έτσι παραλλαγή, γιατί σας είπα, το ριζόγαλο είναι ένα γλυκό που το τρώτε όλο τον χρόνο και μπορείτε να κάνετε πολλά, να το αρωματίσετε, να το σερβίρετε με διαφορετικούς τρόπους. Και τώρα, αν θέλετε να το κάνετε σοκολατένιο, μπορείτε να ρίξετε 100 γραμμάρια σοκολάτα, να τη σπάσετε μέσα, να το ανακατέψετε, να λιώσει και να γίνει τέλειο. Λοιπόν, εγώ διάλεξα για αυτή τη συνταγή βανίλια και στο τέλος από πάνω θα ρίξω φυσικά κανέλα που αγαπάω. Αν θέλετε λίγο ακόμα περισσότερο άρωμα κανέλας, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να ρίξετε ένα στίκ κανέλας όταν το βράζετε, όταν βράζετε το γάλα. Σας είπα, σε εκείνη τη φάση που κάνετε το γλυκό, το αρωματίζετε με ό,τι θέλετε. Πορτοκάλι και σοκολάτα, μια ωραία επιλογή. Πάρα πολύ ωραία. Φλούδες πορτοκάλι την ώρα που βράζετε το γάλα και στο τέλος τη σοκολάτα που σας είπα. Καταπληκτικό. Και έτσι λοιπόν έχω το ριζόγαλο έτοιμο, να ρίξω και την κανέλα. Θέλω να μου γράψετε από κάτω από το βίντεο, μην το ξεχνάτε αυτό, πώς σας φάνηκε αυτή η συνταγή, από πού μας βλέπετε, τι κάνετε, πώς είστε γενικά και αυτό θέλουμε, να το ξέρουμε και τι θέλετε να δείτε στο επόμενο βίντεο. Να ξέρετε ότι όλα αυτά που μου γράφετε από κάτω τα σημειώνω, τα καταγράφω και ετοιμάζω φυσικά συνταγές για να σας δείξω σε εύκολη εκτέλεση οτιδήποτε μου γράφετε. Απλά χρειάζεται λίγος χρόνος, καταλαβαίνετε, για να δοκιμαστούν πρώτα. Μην ξεχάσετε να με βρείτε στο Instagram, μην ξεχνάτε να με βρείτε στο Facebook, μην ξεχνάτε να κάνετε like στο κανάλι και να κάνετε εγγραφή. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε.